Στον κύριο Ιατρού του Συνδέσμου Κυνηγών. Κύριε Ιατρού, καλή σας μέρα. Καλή σας μέρα, καλή μέρα και στους τηλεθεατές σας. Λοιπόν, είναι η Κυπριακή Ομοσπονδία Κυνηγίου και Διατήρησης Άγριας Ζωής. Πάντα τα κάνω λάθος αυτά, κύριε Ιατρού, συγχωρέστε με. Κανένα λοιπόν, πρόβλημα. Είχαμε μια μεγάλη εκδήλωση χθες, Παγκύπρια. Πείτε μας λίγο αν θεωρείτε ότι πέτυχε η εκδήλωση χθεσινή. Η εκδήλωση ήταν παλαϊκή και ήταν από τα στρώματα όλα της κοινωνίας. Το οποίο την παλαϊκότητα της συγκέντρωσης την δημιούργησε η αγανάκτηση που υπάρχει σε ολόκληρο τον κόσμο της ελεύθερης επαρχίας Αμοχώστου και της Λάρνακας για τις συμπεριφορές που έχουν συμβεί από τις ακτιβιστικές οργανώσεις και από τον τρόπο τον οποίο έχουν αντιμετωπίσει ειδικά η αστυνομία τις ακτιβιστικές οργανώσεις. Άρα, κύριε Ιατρού, το μήνυμα που στέλνει χθες είναι η εκδήλωση εν πωλής είναι διτό. Ένα μήνυμα προς τους ακτιβιστές και ένα προς τον ειδικό ουλαμό της ΜΑΔ. Το μήνυμα των αρχισταλίστες, γιατί υπάρχουν και άλλα θέματα και ήταν πάρα πολλά σύνολα τα οποία συμμετείχαν, είναι πολλαπλό. Καταρχήν, έχουν φτάσει κάποιες ποινές οι οποίες αφορούν την την ίδια να είναι πάρα πολύ ψηλές, να είναι πολύ πιο ψηλές, να είναι πολλαπλάσιες και από αυτήν την εμπορία των ναρκωτικών ακόμα. Ναι. Έχει στερηθεί η ελευθερία των ανθρώπων να ζει ελεύθερα όπως ζει τους άλλους 8 μήνες του χρόνου στο σπίτι του, στο περιβόλι του, στο εξοχικό του. Έχει στερηθεί η ελευθερία. Κύριε Ιατρού, και με εθνική ασφάλεια ακόμα, γιατί έχουμε δει από βίντεο δικά τους που έχουν προβάλει οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν οργανώσει την όλη εκδήλωση να μπαίνουν σε σπίτι το οποίο έλειπαν οι ενικοί εντός της κατοικίας και μάλιστα μία ακτιβίστρια να φορά καπέλλον με το μισοφέγγαρο. Λοιπόν, όλα αυτά τα πράγματα πρέπει να αντιμετωπιστούν από την πολιτεία. Ωραία, είναι αυτό που θέλω να σας ρωτήσω. Ακούστε με, κύριε Ιατρού. Αν πρέπει να κωδικοποιήσουμε δύο αιτήματα και προς ποιους τα απευθύνουμε. Πείτε μου, να μην μπαίνουν στα σπίτια μας. Ναι. Είναι η διόρθωση, το πρώτο, είναι η διόρθωση της πρόσφατα ψηφιστής νομοθεσίας περί αγρίων σειραμάτων νόμου, που έχουμε ζητήσει και σαν οργανωμένη κυνηγή και κάποια άλλα σύνολα, κάποιες διαφορετικές διορθώσεις. Πιστεύω ότι πρέπει να γίνουν άμεσα αυτές οι διορθώσεις. Και όταν λέω άμεσα, το θέμα το οποίο αφορά τους κυνηγούς πρέπει να γίνει τουλάχιστον πριν τις 5 Νοεμβρίου. Και το άλλο, δεν θα αποδεχτεί η κοινωνία της ελεύθερης Αμοχώστου και της Λάρνακας τη συνέχιση της δράσης των συγκεκριμένων ακτιβιστικών οργανώσεων. Άρα, δεν υπάρχει πιθανότητα να ξανασυνεχιστεί αυτή η δράση και να γίνει αρχή από την κοινωνία. Αν θα έπρεπε να απευθύνεται ένα ερώτημα προς το Ταμείο Θύρας, ποιο θα ήταν αυτό, κύριε Ιατρού? Το Ταμείο Θύρας υπάρχει πάρα πολύ καλή συνεργασία της Κυπριακής Ομοσπονδίας Κυνηγίου. Δεν έχουμε να απευθύνουμε κανένα ερώτημα. Είμαστε σε αρμονική συνεργασία με το Ταμείο Θύρας. Δεν προβλήθηκε κάτι ή να υποθεί κάτι στη συγκεκριμένη συγκέντρωση εναντίον του Ταμείου Θύρας. Ωραία. Αν τα καταλαβαίνω σωστά, κύριε Ιατρού, το ένα, το πρόβλημα το μεγάλο είναι με τους ακτιβιστές. Το άλλο, μπαίνουν στα σπίτια οι αστυνομικοί. Οι αστυνομικοί μπαίνουν και κάποιες φορές μπαίνουν συν εντάλματα και καλώς μπαίνουν με τα εντάλματα. Αυτό το οποίο έχουμε να κακίσουμε είναι ότι μπαίνουν οι ακτιβιστές αυθαίρετα, κινηματογραφούν ανθρώπους, παρακολουθούν ανθρώπους με πολύ σύγχρονα μέσα, έχουν χαρτογραφήσει τα πάντα και λέει ότι το τάδε τεμάχιον εν του Γιώργου του Ιατρού, το τάδε εν του Κώστα Δημητρίου. Αυτοί οι ακτιβιστές, κύριε Ιατρού, τι ταυτότητα έχουν? Είναι Κύπροι, είναι Βρετανοί? Ποιος τους χρηματοδοτεί, αν γνωρίζετε κάτι παραπάνω? Παίρνουν χρηματοδοτήσεις αυτές οι οργανώσεις από διαφορετικά ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και από κάποιους χρηματοδότες. Έχουμε μία πληροφορία, αλλά θα χρησιμοποιηθεί όνομα. Θα ήθελα να το αποφύγω. Ωραία. Επειδή θα έχουμε στη συνέχεια τον Υπουργό Δικαιοσύνης, τον κύριο Ιωάννη Νικολάου, τι ρωτάμε τον Υπουργό Δικαιοσύνης σε σχέση με τα δικά σας αιτήματα? Είναι το θέμα ότι μπαίνουν στα σπίτια? Θα ρωτήσετε το εξής απλούστον τον κύριο Υπουργό. Κατά πόσον έχει ελεγχθεί το ποιόν των συγκεκριμένων ανθρώπων και αν έχει ελεγχθεί το ποιόν, πώς φαίνεται σε βίντεο δικών τους
ακτιβίστρια με καπέλο με το μισοφέγγαρο και μάλιστα να μπαίνει αυθαίρετα σε κατοικία την οποία δεν χρειάζεται σε κλείωτοι οι άνθρωποι. Δηλαδή οι ακτιβιστές είναι που μπαίνουν στα σπίτια και όχι ο ειδικός ουλαμός της ΜΑΘ. Όχι. Δεν, ο ειδικός ουλαμός απλώς έχει επιδείξει υπερβάλλοντα ζήλο. Αυτό είναι το παραπονό. Είναι λίγο και το παράπονο το μεγαλύτερο ακόμα, υπερβάλλοντα ζήλο για το συγκεκριμένο θέμα, είναι γιατί έχουν φύγει χωρίς τα αστυνόδευση τους βιότοπους 50.000 Κύπροι κυνηγοί περιμένουν να καρποθούν το θύραμα το οποίο έχει παράξει η φύση και οι προσπάθειες των κυνηγών και είναι χωρίς αστυνόμευση αυτή τη στιγμή οι βιότοποι αλλαγών. Βάλατε και το ορόσημο της 5ης Νοεμβρίου πριν από λίγο, είναι η πρώτη Κυριακή του κυνηγίου. Πείτε μας δύο λόγια γι' αυτό, γιατί θα πάμε και στη θύρα μετά να μας κάνετε μια καλή εισαγωγή στη συζήτηση. Από παρατηρήσεις φίλων συναδέλφων κυνηγών, χωρίς να έχω ακόμα τα επίσημα στοιχεία της υπηρεσίας θύρας, η χρονιά θα είναι αρκετά καλύτερη και στο Περδίκι και στο Λαγό. Αυτό το οποίο όμως μένει είναι αυτές τις λίγες ημέρες οι οποίες έχουν μείνει να υπάρξει προστασία. Να υπάρξει προστασία για να σταματήσει η ασυδοσία της λαθροθυρίας εναντίον του λαγού, ειδικά αυτή τη στιγμή. Μάλιστα. Δεν του αγρινού, αλλά ειδικά αυτή τη στιγμή να σταματήσει η ασύδοτη λαθροθυρία εναντίον του λαγού. Κύριε Ιατρού, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θα σας έχουμε και κοντά μας σε λίγες μέρες για να συζητήσουμε περισσότερα πράγματα για την πρώτη Κυριακή. Να είστε καλά, καλή συνέχεια. Εμείς πάμε στον κύριο Αναγιωτό, εκπρόσωπο τύπου του Ταμείου Θύρας. Κύριε Αναγιωτέ, καλό σας μεσημέρι. Καλό μεσημέρι σε εσάς και στους τηλεθεατές. Λοιπόν, να πάμε αντίστροφα, να αρχίσουμε από εκεί που μας άφησε ο κύριος Ιατρού και μετά να πάμε στη χθεσινή εκδήλωση. Ζητούν να προστατευθεί λίγο το κυνήγι αυτές τις μέρες και κυρίως η λαθροθυρία λαγού. Έχετε κάποιες καταγγελίες, έχετε περιπτώσεις, βρήκατε λαθροθύρες αυτή την περίοδο? Η προστασία των λαγών και των άλλων θυραμάτων γίνεται καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου. Σε καμία περίπτωση δεν αφήνονται βιότοποι ανεξέλεκτοι. Η υπηρεσία διαχειρίζεται το προσωπικό της με τέτοιον τρόπο έτσι ώστε να φέρνει εις πέρας όλες τις ευθύνες τις οποίες έχει. Συγκεκριμένα αναφέρω ότι σήμερα στην επαρχία Μπάπου έχει γίνει μια καταγγελία για παράνομη κατοχή λαγών. Οπότε αντιλαμβάνεστε ότι η υπηρεσία στο μέτρο των δυνατοτήτων της προσπαθεί να ελέγξει την κατάσταση όσο καλύτερα γίνεται και φυσικά αυτήν την περίοδο όπου και τα κρούσματα λαθροθυρίας εμφανίζονται έτσι λίγο πιο συχνά. Κύριε Αναγιωτέ, παράνομη κατοχή λαγών, πόσους είχαν δηλαδή στην κατοχή τους? Είχαν τρεις ζωντανούς λαγούς, κάτι το οποίο απαγορεύεται αυτήν την περίοδο να κατέχει κάποιος λαγός για λαγούς και επιπρόσθετα απαγορεύεται και η κατοχή ζωντανών θυραμάτων. Τι άλλο μπορούμε να πούμε ως Ταμείο Θύρας για αυτή την περίοδο και εν ώψη της πρώτης Κυριακής? Αυτό που μπορούμε να πούμε είναι ότι οι κυνηγοί πρέπει να εκδώσουν όλες τις σχετικές άδειες, να προβούν σε όλες τις απαραίτητες ετοιμασίες, δηλαδή να ενημερωθούν από τους χάρτες κυνηγίου για τις περιοχές τις οποίες θα κυνηγήσουν, να γνωρίζουν καλά ποιες περιοχές είναι επιτρεπόμενες και ποιες όχι, να κάνουν μια αναγνώριση πριν την πρώτη κυνηγετική εξόρμηση στην περιοχή την οποία θα κυνηγήσουν, να λάβουν υπόψη τους ότι δεν υπάρχει σημαντική βροχόπτωση, οπότε τα ορεινά εδάφη είναι ιδιαίτερα δύσβατα και αυτά πρέπει να τα λάβουν πολύ σοβαρά υπόψη τους, έτσι ώστε τουλάχιστον την πρώτη κυνηγετικές εξορμήσεις να κυλήσουν ομαλά και χωρίς προβλήματα. Θέλουμε να ακούσουμε και τη δική σας άποψη για τις ανησυχίες που εξέφρασαν οι κυνηγοί σε σχέση με τη δράση των ακτιβιστών. Επειδή είστε εκεί, τα βλέπετε κι εσείς, θέλουμε να καταθέσετε και τη δική σας θέση. Εμείς ως υπηρεσία δεν συνοδεύουμε τους ακτιβιστές. Υπάρχει μια συνεργασία στην περίπτωση που εντοπίσουν κάτι να μας ενημερώσουν, αλλά σε καμία περίπτωση δεν γίνονται περιπολίες από κοινού με τους ακτιβιστές. Έχετε εντοπίσει τέτοια κρούσματα εκ μέρους ακτιβιστών, κύριε Αναγιωτέ, να μπαίνουν μέσα στα σπίτια του κόσμου άνευ λόγου και αιτίας? Θα απαντήσω έτσι λίγο πιο γενικά. Ακραίες συμπεριφορές δεν πρέπει να παρουσιάζονται είτε από την μια είτε από την άλλη πλευρά. Θα πρέπει μέσα στα πλαίσια της νομιμότητας και όλα τα οποία καθορίζει ο νόμος, τις εξουσίες και τις ευθύνες του καθενός μας, μέσα σε αυτά τα πλαίσια πρέπει να κινούμαστε και όχι να παίρνουμε τον νόμο στα χέρια μας ο καθένας.
Μάλιστα, κύριε Αναγιώτη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρέμβασή σας. Εμείς, κυρίες και κύριοι.